Είμαστε εδώ στη Λευκάδα πάνω από ένα μήνα για τα γυρίσματα της καινούριας μου ταινίας, «Τα δάκρυα του βουνού». Είναι μια ταινία γεμάτη λευκαδίτες. Συμμετέχουν πάρα πολλοί κόσμος και εμφανίζονται στην ταινία, αλλά και βοήθησαν με ουσιαστικό τρόπο. Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, γύρω στο 1900, και είναι η ιστορία ενός μπουλουκιού μαστόρων πέτρας, όπου βρίσκονται αποκομμένοι από τον τόπο τους για πάρα πολλά χρόνια λόγω ενός πολέμου, και κάποια στιγμή, προσπαθώντας να γυρίσουν στις εστίες τους, σιγά σιγά ένας θα χαθούν και θα ζήσει μόνο πρωτομάστορας. Είναι μια πάρα πολύ ελεύθερη μεταφορά της Οδύσσειας στις αρχές του αιώνα, ενός αιώνα που χρωμάτισε ποικιλότροπα τις εξελίξεις και καθόρισε με έναν τελεσίδικο, θα λέγαμε, τρόπο τις κοινωνικοπολιτικές διεργασίες που μας ορίζουν μέχρι και σήμερα. Στην ταινία τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει ο Δημήτρης Κορδελάς, τα σκηνικά και τα κοστούμια ήταν Ντανάη Λευσινιώτη, τη μουσική ο Πλάτων Ανδριτσάκης, τον ήχο και το μιξάζο ο Γιάννης Γιαννακόπουλος και την οργάνωση της παραγωγής ο Γιάννης Καραντάνης. Όλη η ομάδα όμως των συνεργατών και των τεχνικών συντελεστών έχει δώσει και την ψυχή της για να μπορέσει να βγει. Είναι μια συμπαραγωγή με την ΕΡΤ και περιμένουμε και τη συμμετοχή και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Θα πάρει μέρος σε φεστιβάλ, θα βγει στις αίθουσες και θα παιχθεί και από την τηλεόραση. Θέλω να ελπίζω ότι εκτός από την πρεμιέρα που θα κάνουμε στην Αθήνα, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πρεμιέρα και στη Λευκάδα. Και θα ήθελα να έχει φτιαχτεί ο κινηματογράφος από όλων που γάηκε. Έχω έτσι μια... ιδιαίτερες έτσι, μνήμες από αυτόν τον κινηματογράφο. Έχουν επεχθεί και οι άλλες μου ταινίες εκεί πέρα. Και πιστεύω αξίζει για μια ταινία που συμμετέχει τόσο πολύ η Λευκάδα να επεχθεί και σε ένα κινηματογράφο της εδώ. Ένα ιστορικό κινηματογράφο. Ελπίζω να φτιαχτεί. Και να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλοι μαζί την ταινία.